ονομάζουμε, ο δημιουργός των υπέροχων πινάκων, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας βραδιά. Μια βραδιά που πιστεύω ότι όλους θα μας κάνει πλουσιότερους, γιατί η Κωνσταντίνα η Μόσχου έχει την ικανότητα να γεμίσει και τις ψυχές μας και το μυαλό μας. Μια βραδιά που θα παρουσιάσουμε το νέο δημιούργημά της και θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να παρουσιάσω τους κυρίους και τις κυρίες που θα βοηθήσουν με τη δική τους ματιά να ανοίξουμε τις πτυχές ενός βιβλίου που ετοιμάζεται να πετάξει, ετοιμάζεται να το αγκαλιάσετε και με αυτόν τον τρόπο να αποδείξουμε ότι η Κωνσταντίνα πραγματικά έχει μια προσφορά στα βιβλία, με τα βιβλία της που είναι μοναδική. Καλωσορίζω λοιπόν εκ δεξιών μου την κυρία Ελεονόρα Ορφανίδου, δημοσιογράφο. Κυρία Ορφανίδου, καλωσορίσατε. Καλησπέρα σε όλους. Την κυρία Μαρία Καλαπανίδα, τη συγγραφέα. Εξεβωνήμων φυσικά την Κωνσταντίνα τη Μόσχου. Επίσης θα διαβάσει αποσπάσματα η Θεόνη η Τσούρμα. Θα μας χορέψει η Κατερίνα η Αθανασοπούλου. Και φυσικά ο κύριος Δημήτρης Σκουρλέτης δεν θα μιλήσει μόνο με τα έργα του, θα μιλήσει Σκουρτέλης, με συγχωρείτε. Είναι ο αναγραμματισμός, είναι μια συνήθεια. Ο κύριος λοιπόν Δημήτρης Σκουρτέλης δεν θα μιλήσει μόνο με τα έργα του, αλλά διαζώσεις θα μας πει 5 πράγματα που θα βοηθήσουν να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα για την εποχή, για την εξέλιξη, για την τέχνη εκείνης της περίοδου. Είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τόσο σημαντική η παρουσίαση ενός βιβλίου που πραγματικά κάποιος διστάσει να αποφασίσει να μιλήσει γι' αυτό και πώς θα μιλήσει γι' αυτό. Εν τούτης, εγώ θεωρώ ότι οποιαδήποτε παρουσία τόσο του βιβλίου όσο και του δημιουργού του βιβλίου είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, έστω και αν ακολουθήσει από εσάς η ανάγνωσή του. Εκεί όπου όλες οι λεπτομέρειες της πλοκής ξετυλίγονται και μαγευτικά σε οδηγούν στο να ανιχνεύσει αυτό που δημιουργήθηκε. Και δεν έχει καμία σημασία αν η υπόθεση του βιβλίου εξελίσσεται στο 1050 μετά Χριστόν. Δεν έχει καμία σημασία αν οι άνθρωποι που γίνονται πρωταγωνιστές ζουν στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Γιατί το νέο μυθιστόρημα της Κωνσταντίνας, όσο υπάρχει Ανατολή, από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, είναι ένα αλληγορικό βιβλίο για μια αλλοτινή εποχή με λησμονημένους ήρωες και ξεχασμένα ιδανικά. Όταν ο Σταυριανός, απόγονος Ακρίτα, ζει φτωχικά με την οικογένειά του σε κτήμα της Μικράς Ασίας, στα όρια της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, παλεύοντας να κερδίσει τα προστοζή. Όταν τα ιστορικά γεγονότα της εποχής, οι δολοπλοκίες του παλατιού, οι ύποπτοι επισκέπτες από την πόλη, το μοναστήρι που υψώνεται πλούσιο στα βουνά, η φτώχεια, η δούλη, ένας φόνος, έρωτες, πάθη, μίση, το πηγάδι με το θρύλο της δέσποινας του κάστρου, συνθέτουν μια περίεργη ιστορία. Είμαστε στο μεσαίωνα του 1050. Η Αγία Ζωή εγκαταλείπει το μάτιο του το κόσμο. Αλλά για το λαό της, στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, είναι μια χρονιά σαν όλες τις άλλες. Κάποιοι αναρωτιούνται, άλλοι αντιστέκονται και κάποιοι άλλοι, οι περισσότεροι, ελπίζουν. Αν λοιπόν υπάρχουν όρια που να χωρίζουν τον άνθρωπο από το ζώο, τον ασίδωτο από τον φτωχό, την αγάπη από το μίσος, τότε αυτά τα όρια είναι ακόμα ασαφή. Για τους πάρικους εκείνης της εποχής, το όριο είναι λιτό φαγητό, λίγο κρασί, πολλή δουλειά και αρκετή απατεωνιά, το αλάτι και το πιπέρι της ζωής τους. Γιατί η φτώχεια τους είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη να ασχολούνται με το παλάτι και τους παρατρεχάμενους. Παρακμιακά, υποχθόνια, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Από τη Μικρά Ασία εκείνης της εποχής, ως το σύγχρονο ελλαδικό χώρο. Χθες, σήμερα, αύριο. Γιατί όλα μπορούν να συμβούν σε περιόδους φτώχειας και εξαθλίωσης, όπως ήταν εκείνη η εποχή, όπως θα μπορούσε να είναι και η σημερινή. Το όσο υπάρχει Ανατολή, είναι ένα συμβολικό μυθιστόρημα για την ιστορία που επαναλαμβάνεται και θα επαναλαμβάνεται. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι λίγα λόγια για το βιβλίο. Και μάλιστα προτίμησα
από αυτά τα λίγα, τα περισσότερα να τα δανειστώ από την ίδια την Κωνσταντίνα τη Μόσχου, έτσι όπως έχει δώσει την περίληψη του βιβλίου της, για να μπορέσω να μείνω αμέτωχη σε αυτό που ατόφιο η Κωνσταντίνα δίνει σε εσάς. Είναι πραγματικά απορίας άξιο πώς η Κωνσταντίνα, η πολυγραφότατη Κωνσταντίνα, κάθε τόσο παρουσιάζει ένα τέτοιο δημιούργημα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, πέραν από τη μεγάλη εκτίμηση, την αγάπη που έχουμε εμείς, γιατί ξέρετε εμείς στο Δήμο είμαστε άνθρωποι που πραγματικά πιστεύουμε στην ποιότητα και αγκαλιάζουμε όσους προσπαθούν με τον τρόπο τους και αποδίδουν στην κοινωνία αυτά που πρέπει. Να πω δύο λόγια για την Κωνσταντίνα, ίσως οι περισσότεροι τα γνωρίζετε, αλλά θα μου επιτρέψετε να τα επαναλάβω. Η Κωνσταντίνα η Μόσχου γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου σπούδασε γραφιστικά και σχέδια. Εργάστηκε στον έντυπο καθημερινό και περιοδικό τύπο, στη διαφήμιση, τη σύνταξη και την αρχισυνταξία. Έχει συγγράψει μυθιστορήματα, θεατρικά, διαφημιστικά, έρευνα και ποιήση. Είναι μέλος της ελληνικής λέσχης συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας. Από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη κυκλοφορούν τα ακόλουθα βιβλία της. Ο θησαυρός του Ποσειδώνα, παιδικό. Περιπέτεια, το 2008. Αγάπησα τον δολοφόνο μου, αστυνομικό, σε συνεργασία με την κυρία Παπαλιμπέρη το 2011. Αυτό παρουσιάσαμε, Κωνσταντίνα, εδώ την προηγούμενη φορά. Όχι, το επόμενο. Η πόλη της Ιδράιρας, νεανικό, φαντασίας το 2012. Όλα για τη ζωή μου, αυτό παρουσιάσαμε, ναι. Αστυνομικό, σε συνεργασία με την κυρία Παπαλιμπέρη το 2013. Πιστεύω απόλυτα ότι αυτό που θα εξελιχθεί σήμερα θα σας δώσει μια πλήρη εικόνα του τι προμηνύει το βιβλίο που θα πάρετε στα χέρια σας και θα διαβάσετε. Ο λόγος λοιπόν στην κυρία Θεόνη Τσούρμα, η οποία θα αναγνώσει διάφορα αποσπάσματα από το βιβλίο. Κυρία Τσούρμα. Μέσα στη θολούρα του φάνηκε τότε πως έβλεπε κάτι να έρχεται από πέρα. Κάτι που δεν ήταν από τούτο τον κόσμο. Κάτι ομιχλώδες, σαν να ήταν της φαντασίας του. Γρήγορα ξεδιάλυνε η μορφή και μέσα στην καταχνιά εκείνο το ακαθόριστο σχήμα μεταμορφώθηκε. Έγινε σιγά σιγά ο προπάπος του, ο Ακρίτας. «Παππού», ψέλησε ο Σταυλιανός. Τον είδε να έρχεται προς το μέρος του, με την αρματοσιά του και το στιτό κορμί, το σκληρό και ατάραχο πρόσωπο, τη σιγουριά πως μπορεί να τα βάλει με χίλιους. «Τι θες εσύ εδώ», ψέλησε ο Σταυριανός. «Είσαι εσύ ή δεν είσαι?» «Φυσικά και είμαι. Ζω επειδή με πιστεύεις». «Ναι, και τι θες από μένα?» «Να σε σκοτώσω». «Πλάκα κάνεις. Είμαι ο δυσέγγονός σου, Σταυριανός. Άμα δεν μπορείς να ξεμπλέξεις από 5-6 τυποτένιους που σε περιμένουν στο γεφύρι και τους γυρνάς την πλάτη να φύγεις, τότε στα σίγουρα θα σε σκοτώσω. Δεν είσαι δικό μου αίμα εσύ». «Τι λες, παππούλη μου, μπορώ εγώ να τα βάλω με τόσους ληστές και μάλιστα άοπλος? Και πώς είπες ότι είναι 5-6, θεούλη μου, προτιμώ να το βάλω στα πόδια. Καλύτερα δηλός και ζωντανός παρά γενναίος και πεθαμένος». Ο προπάπος του τον κοίταξε υποτιμητικά και ύστερα έφτισε κατά γης. Μπορεί και να μην έφτισε, γιατί σίγουρα τα φαντάσματα δεν υπακούν σε φυσικούς νόμους, δεν αποτελούνται από κάτι υγρό ή στερεό. Ένας αέρας θα ήταν οπωσδήποτε, μια οφθαλμαπάτη. Ο Σταυριανός ήθελε πολύ να τσιμπηθεί, να δώσει ένα χαστούκι στον εαυτό του, γιατί δεν πίστευε και τόσο σε αυτά που έβλεπε. «Δεν ξέρω τι γυρεύεις από εμένα, παππού. Εγώ θέλω να τη ζήσω τη ζωούλα μου. Κοίτα εσύ τι πέτυχες. Σκοτώθηκες για το τίποτα. Μυριάδες οι εχθροί σε περικυκλώσανε και πάει το παλικάρι». Ο προπάπος ξαναέφτισε ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσε, φαίνεται, να πιστέψει πως ένας από τους απογόνους του ήταν τόσο δειλός. «Εγώ σκοτώθηκα για την πατρίδα. Θυσιάστηκα», του είπε περήφανα. «Α, τώρα μάλιστα. Ποια πατρίδα? Καλύτερα το έχουμε να μπουν οι εχθροί μέσα, μήπως και δούμε μια άσπρη μέρα. Άλλες οι εποχές οι δικές σου. Εδώ πέρα, σήμερα,
Η δική μας είναι η χειρότερη εχθρή. Τι είναι αυτά που λες? Ο Ακρίτας έδειχνε εξοργισμένος. Ύστερα του έδειξε ένα σημάδι στο στήθος του. Το βλέπεις ετούτο το σημάδι? Μου το έκανε ένας άραβας. Άμα δεν προλάβαινα να τον χτυπήσω κι εγώ, να τον στείλω από εκεί που ήρθε, τώρα θα είχε πατήσει τη γη σου, εκείνη που σπέρνεις, και θα σε είχε πετάξει έξω από το χωράφι σου. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικό μου. Του Δούκα είναι, του δυνατού. Ποιο Δούκα, ρε άτιμο εγγόνι? Δικό μου ήτανε το χωράφι, με τη βούλα του αυτοκράτορα. Εκείνος μου το δώρισε για να φυλάω τη γη από τους βαρβάρους. Πώς τα καταφέρατε και σας το έφαγε ένας Δούκας? Ο Σταυριανός δεν ήξερε τι να απαντήσει. Είχε ακούσει διάφορες ιστορίες από τη μάνα και την γιαγιά του, όμως δεν θυμόταν πια τίποτα. Δεν τον ενδιέφερε εξάλλου. Δεν είχε χρόνο να θυμηθεί. Όλη μέρα στο χωράφι, το μόνο που προλάβαινε να σκεφτεί το βράδυ ξεθεωμένος ήταν «θέλω να φάω και να κοιμηθώ». «Σταμάτα να σκέφτεσαι μόνο το φαΐ και τον ύπνο», διέκοψε τις σκέψεις του ο προπάπος. Λες και τις είχε διαβάσει. «Κοίτα να τιμήσεις το όνομά σου, το όνομά μας. Εγώ θα φύγω τώρα. Όμως να ξέρεις πως θα σε κυνηγώ στα όνειρά σου και θα σου γίνομαι εφιάλτης και βρικόλακας. Θέλω να γίνεις αντάξιος απόγονος ενός Ακρίτα». «Μα πώς? Εσύ την ξέρεις την τέχνη να πολεμάς. Εγώ τι είμαι? Ένας απλός γεωργός», έκανε διστακτικά ο Σταυριανός. «Μου ζητάς να γίνω ήρωας? Τι ήρωας? Ήρωας από χώμα? Έτσι και με φυσήξεις θα σκορπίσω». «Ναι, να σκορπίσεις, να πέσεις στο χώμα, αλλά ύστερα να σηκωθείς. Πήγαινε τώρα κάτω στο γεφύρι και μη φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Κάτι πεινασμένοι αλήτες είναι. Πες πως είναι σκυλιά. Άμα τρομάξεις θα το μυριστούν και θα σου ορμήσουν. Θα τους κάνεις εύκολα καλά. Καλά, καλά, καλά». Η φωνή του Ακρίτα απλώθηκε σαν ηχό στο φαράγγι. Θα πρέπει να την πήρε ο αέρας και να την έφερε ως τα αυτιά των ληστών. Θα πρέπει να την άκουσε και ο άλλος εαυτός του Σταυριανού. Γιατί χαμήλωσε το βλέμμα που στάθηκε τόσο δηλός. Και όταν σήκωσε το κεφάλι, ο προπάπος δεν ήταν εκεί. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που σας δίνω να ξεκινήσω με αυτό. Ευχαριστώ και την Σπιώτα. Επειδή θα βυζαντινολογήσουμε απόψε, ξεκινώ με κάτι από τους ύστερους Ρωμαϊκούς. Επικαλούμε τον Απόστολο Παύλο και το περίφημο «Παρακαλώ δε εγώ ημάς αδερφοί, όπως σταθείτε στο ύφιστο της κλίσεως, για να σταθώ κι εγώ». Να αντισταθώ δηλαδή στον πειρασμό, να γράψω ένα αμιγώς ιστορικό κείμενο, αδικώντας ένα ωραίο λογοτεχνικό βιβλίο. Αλλά πραγματικά δεν είναι πολλές οι ευκαιρίες που έχεις να διαβάσεις λογοτεχνία, εντός της οποίας βρίσκεται ένα Βυζάντιο, όπως το ορίζουν οι ιστορικές και αρχαιολογικές πηγές, χωρίς λανθασμένα στερεότυπα και σαθρό ιστορικό πλαίσιο. Ο Σταυριανός, ο Αγαπητός, η Ευδοκία, η Μαρτίνα, ο Σέβος και ο Βαλάντης, όλοι οι ήρωες της Κωνσταντίνας Μόσχου, ζουν σε μια αντιηρωική εποχή, σε μέρες που το Βυζάντιο μόνο θυμάται και αναπολύει βράδια γύρω από τη φωτιά, ήρωες που κράτησαν όρθια μια αυτοκρατορία. Μια αυτοκρατορία με λάθος όνομα. Και να το δούμε αυτό πριν πάμε παρακάτω. Όταν στέφτηκε ο Καρλομάγνος στη Δύση, το 800 αυτοκράτορα της Αιγαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ζήτησε σε γάμο την τότε αυτοκράτηρα του Βυζαντίου Ειρήνη, την Αθηναία, για να ενωθούν, όπως τόνιζε, τα Αιώα με τα Ισπέρια. Ο γάμος δεν έγινε ποτέ, γιατί δεν τον ήθελε η νομεκλατούρα της Ανατολής και η ειρήνη εξορίστηκε. Η δυτική ιστορική επιστήμη του 16ου αιώνα, με κύριο εκφραστή της τότε, τον Ιερόνυμο Βόλφ, δεν συγχώρησε ποτέ αυτό το όχι και απέκοψε κάθε σχέση του Ανατολικού κράτους με οτιδήποτε ρωμαϊκό, ακόμη και κυρίως με το όνομα. Κάπως έτσι, γυρίσαμε πίσω στον πρώτο απικιστή των Μεγαραίων, τον Βίζαντα, θεωρώντας 1100 πρωταγωνιστικά χρόνια στο παγκόσμιο περιβάλλον, μικρή παρένθεση. Στο ιστορικό ερώτημα «Τι είναι το Βυζάντιο?», απαντώ ότι είναι τρία πράγματα: ρωμαϊκή νομοθεσία, ελληνικός πολιτισμός και ορθοδοξία. Αν δε δεχθούμε τη θεολογική ερμηνεία που θέλει την ορθοδοξία να είναι η ελληνική εκδοχή του χριστιανισμού,
τότε το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος είναι κατά τα 2/3 επηρεασμένο από τον Ελληνισμό. Και για να τελειώνουμε και με τα στερεότυπα που ευτυχώς έχει ανατρέψει πλέον η επιστήμη, το Βυζάντιο, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δηλαδή, η Ρωμανία στη συνέχεια, δεν είχε ποτέ θεοκρατικό χαρακτήρα. Τεκμέρεται δε αυτό από το γεγονός ότι δεν υπήρξε ποτέ θεολογική σχολή στα 1128 χρόνια ζωής του και ότι ενώ παρήλασαν από το θρόνο 90 αυτοκράτορες, στο ίδιο χρονικό διάστημα είχαμε 120 πατριάρχες. Μαρξεγελάει η αρχαιολογία όσον αφορά την αντίληψή μας πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί διασώθηκαν πάρα πολλοί ναοί και ελάχιστα άλλα κτίσματα. Απλώς γίνονταν από καλύτερα υλικά και είχαν συνεχή χρήση, άρα και συντήρηση. Να πω και κάτι άλλο ως παράδειγμα. Οι άνθρωποι στο Βυζάντιο παντρεύονταν με συμβόλαιο. Ο γάμος άρχισε να ιερολογείται κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λέοντα του Έκτου του Σοφού, ο οποίος όριζε στην νομοθεσία του τον δεύτερο κατά ανάγκη γάμο ως ευσεβή μοιχεία. Αλλά επειδή η μοίρα παίζει παιχνίδια, αναγκάστηκε ο ίδιος να παντρευτεί 4 φορές, μέχρι η ζωή η καρβουνοψίνα να του δώσει διάδοχο, δημιουργώντας το λεγόμενο τεταρτογαμικό ζήτημα και την περίφημη τοιχογραφία της περισπομένης της ταπεινότητας στην Αγία Σοφία. Αλλά αυτά είναι ιστορίες για ένα άλλο βιβλίο της Κωνσταντίνας Μόσχου με φόντο το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο ήταν ο κόσμος εντός του οποίου άνθησαν κοινωνικές πρωτοπορίες, όπως η κυριακάτικη αργία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όπως το νοσοκομείο με την οργανωμένη του μορφή όπως το ξέρουμε σήμερα, που εμφανίστηκε πρώτη φορά στο Βυζάντιο γύρω στον 9ο αιώνα. Ακόμη και αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, εδώ, τη βιβλιοκριτική, την Εφήβρο Μέγας Φώτιος, πατριάρχης του 9ου αιώνα, ο γνωστός για το πρωτοσχίσμα. Επίσης, αυτό που ονομάζουμε μοντέρνα think tank, δεξαμενή σκέψη, δημιουργήθηκε τον 10ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Κωνσταντζίνο Ζήτα τον Πορφυρογέννητο, ο οποίος έφτιαξε με το επιτελείο του το διάσημο λεξικό της Σούδας. Ήταν γιος του Λέοντα που έκανε τους 4 γάμους για να τον αποκτήσει. Και κάθε φορά που λέμε τη λέξη νερό, γυρνάμε στο Βυζάντιο και στο νεαρό του είδωρ. Αυτό όμως που περιγράψαμε δεν είναι το Βυζάντιο των ηρώων της Κωνσταντίνας. Καμιά μεγάλη πόλη, καμιά μεγάλη δόξα δεν έχει θέση στις ζωές των ηρώων της. Το αγρόκτημά τους, αγρίδιο κατά τον βυζαντινό ορισμό, βρίσκεται στα σύνορα του Βυζαντινού κράτους, στις λεγόμενες κυλίκιες πύλες, στην οροσειρά του Τάβρου. Πρόκειται για το πέρασμα προς τη Συρία. Βρισκόμαστε στο 1050, βασιλεύει ο Κωνσταντίνος ο μονομάχος με ερωμένη τη ζωής Κλήρενα, μια καλονή της εποχής η οποία έχερε βασιλικών προνομίων. Είναι ο τρίτος βασιλικός σύζυγος της ζωής, που αναφέρθηκε προηγουμένως, ανιψιάς του βασιλείου του Β' του Βουλγαροτόνου, η οποία είναι μοιρεψός, δηλαδή φτιάχνει και πουλά αρώματα. Είχε τέτοια ζέση και μανία με αυτό που όλο το παλάτι μύριζε. Αλλά στα αγρίδια, σαν αυτό του Σταυριανού, οι άνθρωποι απλώς επιβίωναν χάρη στην ευελιξία τους να κάνουν όλες τις δουλειές. Ήταν πάρικοι, νομικά δεμένοι με τη γη, και ο έξω κόσμος ήταν ένας επικίνδυνος κόσμος με ληστές που παραφύλαγαν δίπλα στα ποτάμια, σαν αυτούς που βρέθηκαν στο δρόμο των ηρώων του βιβλίου. Απελάτες λέγονταν, γιατί έφεραν ως όπλο το απελατίκιο, δηλαδή ένα ρόπαλο. Έξω από το παλάτι της βασιλεύουσας, σε αυτά και σε άλλα αγρίδια της Ανατολής, υπήρχε η λεγόμενη κρίση του 10ου αιώνα. Μετά από 49 χρόνια βασιλείας του Βουλγαροκτώνου, έως το 1025 δηλαδή, που το κράτος είχε φτάσει στο απόγειο της ισχύως του, επιβεβαιώθηκε, και επιτρέψτε μου να το πω αμερικανικά, ότι είναι πιο δύσκολο να κρατηθεί στην κορυφή από ό,τι το να φτάσει. Η πολιτική μερίδα πήρε το πάνω χέρι από τους στρατιωτικούς και στην προσπάθεια να τους υποβαθμίσει αποδυνάμωσε το κράτος. Ένας άλλος παράγοντας παρακμής αυτής της εποχής ήταν η ανανέωση των εχθρών, εξέλιγε ο αραβικός κίνδυνος και την ίδια περίοδο εμφανίστηκαν οι Νορμανδοί, οι Σεντζούκοι, οι Τούρκοι και οι Βεζενέλοι. Όπως περιγράφει η συγγραφέας, η γη περνά στα χέρια των δυνατών και η μικροϊδιοκτησία συνθλίβεται μετά την άρση του αλληλέγγυου νόμου του βασιλείου του Βουλγαροκτώνου. Οι άνθρωποι έχουν αναμνήσεις από μια καλύτερη ζωή. Ο Σταυριανός είχε ένα διάσημο παππού, πρώην ιδιοκτήτη του κτήματος, το οποίο ο ίδιος είναι πάρικος. Και έχει μια αμφιθυμία απέναντι σε αυτό το παππού. Από τη μια περηφάνεια για το παλιό πλέος, από την άλλη ντροπή που δεν του μοιάζει, που δεν είναι ακρίτης. Για να περιγράψω στερεοτυπικά τον ακρίτη, θα επικαλεστώ μια κριτική μαντινάδα. Αντριωμένος, δυνατός και στάρματα τεχνίτης. Οι ακρίτες και η στρατιωτικοποίηση του Βυζαντίου τον 7ο αιώνα είναι στενά δεμένα με τον αραβικό κίνδυνο και την ήττα το 636 των Βυζαντινών από τους Άραβες στον ποταμό Γιαρμούκ στη σημερινή Παλαιστίνη. Το σοκ,
αλλάζει τον τρόπο πολέμου. Οι Βυζαντινοί αποφεύγουν τις μάχες στο ανοιχτό πεδίο και αποκτήνει δίκευση στις ενέδρες και τις εθνικιαστικές επιθέσεις. Αυτή της εποχής, είναι και το διάσημο βιβλίο στρατηγικής με τον τίτλο «Περί παραδρομής πολέμου», το οποίο, αν θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε σήμερα, θα το λέγαμε «Περί ανορθόδοξου πολέμου». Θεωρείται ότι είναι του Νικηφόρου Φωκά, αλλά ανατρέπεται αυτή η θεωρία πια. Οι ακρίτες είχαν κατά ομάδες ένα τομέα ευθύνης, ένα πέρασμα που ονόμαζαν κλεισούρα. Είχαν πλήρη ατέλεια φόρων, τους χορηγεί το οπλισμός από το κράτος, είχαν κέρδος από τα λάφυρα του πολέμου και εκμεταλλεύονταν γη. Αντί όλων αυτών, προσέφεραν στρατιωτική υπηρεσία υψηλού επίπεδου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Όταν δεν πολεμούσαν, ασκούνταν στην πάλη, στα άλματα, στη ρήψη λίθων και στην υπασία. Η μόρφωσή τους περιελάμβανε βιβλία στρατηγικής και την Αγία Γραφή. Ήταν απολύτως σεβαστοί στις τοπικές κοινωνίες και τους Άραβες αντιπάλους τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο θρηλυκός διγενής ήταν υπαρκτό πρόσωπο, το οποίο το όνομα ήταν Πανθύριος, Πάνθυρας. Το προσωνύμιο το πήρε διότι ο πατέρας του ήταν Σύρος, ονόματι Μανσού, και η μητέρα του Ελληνίδα. Όταν αυτοκράτορος εκστράτευε εκτός των συνόρων, οι ακρίτες αναλάμβαναν χρέη σωματοφυλακής και φύλαξη της κοινής του. Ο θεσμός παρήκμασε στις αρχές του 10ου αιώνα, όταν άρχισαν να τους φορολογούν, ενώ παράλληλα τους κόπηκε η χορηγία οπλισμού. Κατά την παράδοση ήταν καλοί οικογενειάρχες, σέβονταν απολύτως τη σύζυγό τους, ενώ η μητέρα τους είχε τον πρώτο λόγο και την καλύτερη θέση στο τραπέζι τους. Το σπίτι τους ήταν πάντα ανοιχτό στους ξένους. Έπαιζαν μουσικά όργανα και τραγουδούσαν τα κατορθώματά τους με αποτέλεσμα να υπάρχει πλούσια παράδοση που έφτασε ως τις μέρες μας. Ο διγενής και οι άθλοι τους συμπυκνώνουν κατορθώματα γενναίων ακριτών, οι οποίοι κατάφεραν να αποσοποιήσουν τον αραβικό κίνδυνο, ακόμη και σε περιόδους που οι Άραβες στη Δύση έφτασαν έξω από το Παρίσι, μάχη του Φώτιε. Οι ήρωες του όσο υπάρχει Ανατολή βρίσκονται εντός της εποχής τους. Περιγράφουν ακριβώς αυτό που συμβαίνει, την αποξένωσή τους από το κράτος. Είμαστε στο 1050 μετά Χριστόν. Η Βυζαντινή ηγεσία αυτή την περίοδο χάνει την επαφή της με τις επαρχίες, οι πολίτες αποξενώνονται ψυχικά από την αυτοκρατορία τους και όλοι μαζί αποκτούν το σύνδρομο του Αχιλλέα, που σε όλη την Ιλιάδα βλέπει τον τείχο να έρχεται και πατάει τον γκάζι με μια άγρια χαρά. 21 χρόνια μετά ήρθε το Μάτζικερτ. Σας ευχαριστώ. Εξαιρετικό, κύριε Αλφανίδου, να είστε καλά και βέβαια ομολογώ ότι σήμερα σημαντική θέση στη βραδιά έχει το γεγονός των ακριτών εδώ, η αναφορά στους ακρίτες. Οπότε έρχεται σε συνέχεια των όσων είπατε εσείς για τους ακρίτες, η ομιλία του κυρίου Σκουρτέλη, ο οποίος μας βοήθησε με τα έργα του. Πραγματικά περιμένουμε και την αναφορά του σε σχέση με την τέχνη της ζωγραφικής και τους ακρίτες. Ευχαριστώ, κύριε Αθιώτα. Καλησπέρα σας. Είμαι ο δημιουργός αυτών των έργων που εμπνέονται όχι ακριβώς από την εποχή που περιγράφεται στο βιβλίο, αλλά από τα τραγούδια της εποχής εκείνης, τα οποία ήδη είχαν αρχίσει να μυθοποιούν και να ιεροποιούν τους ακρίτες, οι οποίοι ήταν πολύ πραγματικά πρόσωπα, όπως είπατε, και πολύ σωστά τους περιγράψατε, αλλά ήδη στο μυαλό του λαού είχαν πάρει υπερφυσικές ιδιότητες, δυνάμεις και χαρακτηριστικά. Αυτά τα τραγούδια ήδη βρέθηκαν εικονογραφημένα σε κεραμικά πιάτα, εκ των οποίων μάλιστα από μερικά έχουν βρεθεί και κάτω από την Ακρόπολη και αναγνωρίζουμε σε αυτά στίχους σημερινών ακριτικών δημοτικών τραγουδιών, το οποίο για μένα είναι κάτι το εκπληκτικό. Οπότε υπάρχει ήδη μια παράδοση εικονογράφησης των ακριτικών εποχών και για μένα η σημασία αυτής της εποχής που περιγράφεται στο βιβλίο είναι ότι παρά την εξαθλίωση και την παραγνή που διαπιστώνεται και είναι κοινά παραδεκτή, αυτή η εποχή δημιούργησε αυτά τα τραγούδια τα οποία έχουν επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας και είναι στην ουσία τα πρώτα λογοτεχνικά δείγματα του νεοελληνικού πολιτισμού. Ο νεοελληνικός πολιτισμός, η νεοελληνική λογοτεχνία και θα μου επιτρέψετε να πω και η νεοελληνική ζωγραφική, αν πάρουμε παράδειγμα αυτά τα ταπεινά κεραμικά που σας ανέφερα, όλα αυτά ξεκινάνε αυτή την εποχή. Και για μένα είναι το σημαντικότερο. Τι άλλο να πω, καλή επιτυχία στο βιβλίο. Και λόγω στη
Τον καιρό που ήταν ακόμα η κόρη του Ακρίτα στο μοναστήρι, όπως λέει ο θρύλος, το κάστρο το πάτησαν οι εχθροί. Μαντέψτε τώρα ποιος ήταν εκείνος που τους οδήγησε στη νίκη. Ο ίδιος ο γιος του Ακρίτα, μάλιστα, ο Σαρακινός. Γκρέμισε το κάστρο με λύσα, τα έκαψε όλα, τα ρήμαξε, χωρίς να ξέρει πως αυτό ήταν κάποτε το σπίτι του πατέρα του, αλλά και το δικό του σπίτι. Όταν τελείωσε την καταστροφή, κάθισε πάνω στην κόχη του πηγαδιού. Ησυχία απλωνόταν τριγύρω. Οι μηλιές, όσες είχαν απομείνει από τα ποκαίδια, ήταν κατάφορτες με κατακόκκινα μήλα, θραψερές και καταπράσινες. Κάποια πουλιά είχαν επιστρέψει ύστερα από την καταστροφή στο κτήμα και είχαν αρχίσει ξανά να κελαϊδούν, σαν να μην είχε γίνει ποτέ πόλεμος. Ο νεαρός Σαρακινός, καθισμένος στο πεζούλι του πηγαδιού, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με ό,τι είχε καταφέρει. Θα προτιμούσε να είχαν ειρήνη. Θα ήθελε μια γυναίκα για συντροφιά, αντί για το γιαταγάνι του. Ίσως και κάποιους δούλους να τον υπηρετούν, σε ένα σπιτικό γεμάτο χαρά. Εκείνη τη στιγμή, σαν να ήταν ανοιχτή η ουρανή και να την άκουσε την ευχή του ο καλός Θεός. Όλα άλλαξαν μονομιάς. Το περιβόλι άρχισε να αχολογεί από πλήθος ανθρώπων που μάζευαν μήλα και σταφύλια. Εργάτες νέοι και δυνατοί. Κάποια παιδιά έριχναν μικρές δαγκωματιές σε τρυφερά μήλα, ολόιδια σε χρώμα με τα κατακόκκινα μαδουλάκια τους. Το γέλιο τους σκέπαζε την πλάση ως εκεί που έφτανε το μάτι του Σαρακινού. Και μια γυναίκα, η δική του η γυναίκα, τον καλούσε από το κατώφλι του σπιτιού τους, πως είχε έρθει η ώρα για φαγητό. Η καμινάδα του σπιτιού κάπνιζε τον καπνό της ειρήνης, του φαγητού και της ζεστασιάς. Και όχι της πολεμόχαρης φωτιάς που είχε διατάξει ο ίδιος πρωτύτερα. «Ειρήνη, ειρήνη», μουρμούρισε ο νεαρός εισβολέας.
εμπνευσμένο από τη μεσαιωνική εποχή, σε χορογραφία της κυρίας Εύβας Τσατσαράγκου από το Εύβα Dance Academy και μίξη ήχου από το μουσικοσυνθέτη Τζίμι Κατσαρό από το Underground Music Studio. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος σε εσάς, κυρία Καλαπανή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κωνσταντίνα Μόσκου που με κάλεσε να συμπαρουσιάσω το βιβλίο της, τιμώντας τη γνώμη μου. Θέλω να σας πω πως σαν αναγνώστρια είμαι αρκετά ανυπόμονη. Πάντα τελειώνω ένα βιβλίο όταν το αρχίζω, αλλά δεν το κάνω πάντα με ευχαρίστηση, ειδικά αν μαντέψω το τέλος της ιστορίας. Είναι το αναπάντηχο λοιπόν τόσο ενδιαφέρον σε ένα βιβλίο? Θα έλεγα πως ναι. Όταν διαβάζω ένα βιβλίο, επιθυμώ να περιέχει το στοιχείο του καινούριου, είτε στην έκφραση του συγγραφέα, είτε στην πλοκή ή ακόμα στην οπτική γωνία από την οποία ο δημιουργός της ιστορίας μου την παρουσιάζει. Όταν ξεκίνησα να διαβάζω το «Όσο υπάρχει Ανατολή», ομολογώ πως με ξάφνιασε ο τρόπος με τον οποίο η Κωνσταντίνα περιέγραψε αρχικά τους χαρακτήρες της. Κακομύριδες, γεμάτη απατεωνιά και μια αφέλεια που στιγμιαία με έκαναν να αναρωτηθώ γιατί τους διάλεξε να στήσει μια ιστορία πάνω τους. Θα έχει ανθρωπολογικό ενδιαφέρον, σκέφτηκα. Θέλει να μας δείξει, όσο πιο καθαρά μπορεί, πόσο δρόμο έχει ο άνθρωπος να κατρακυλήσει και να βουλευτεί εκεί, στην κατάδια του. Με ελαφρώς νοσηρό ενδιαφέρον, συνέχισε το διάβασμα, σίγουρη ότι είχα πιάσει το νόημα. Όμως η σιγουριά με εγκατέλειψε σταδιακά. Οι χαρακτήρες, παρά την αρχική περιγραφή της συγγραφέως, φάνηκε πως είχαν βάθος. Ιδανικά. Αξίες που σχεδόν και οι ίδιοι δεν γνώριζαν ότι έχουν. Μέσα στην κουραστική ζωή της βιοπάλης και της ανέλπιδης ρουτίνας του παρετημένου φτωχού. Τότε γιατί η περιγραφή ξεκίνησε έτσι? Η συγγραφέας περιγράφει τους χαρακτήρες με τον ίδιο τρόπο που συνήθως κάνουμε μια νέα γνωριμία. Αρχικά σχηματίζουμε μια πρώτη εντύπωση. Κατόπιν, αν ενδιαφερθούμε παραπάνω, εμπλουτίζουμε την εντύπωση με λεπτομέρειες και αργότερα κάτι μπορεί να συμβεί και να μας την αναιρέσει τελείως. Κανένας χαρακτήρας του βιβλίου δεν είναι αυτό που φαίνεται αρχικά. Η γραφή της Κωνσταντίνας Μόσχου μας κλείνει το μάτι. Παρουδεί την ευκολία, τη σιγουριά με την οποία κρίνουμε τον άλλον. Η πλοκή επικεντρώνεται στο παρόν. Υπάρχει μια αναλογία εξέλιξης γεγονότων και χαρακτήρων. Όσο αναπάντηχες τροπές παίρνει η ιστορία, τόσο οι χαρακτήρες μας ξαφνιάζουν, ξεφεύγοντας από την αρχική εικόνα που σχηματίσαμε για αυτούς. Μια ιστορία δοσμένη σε μια μακρινή εποχή που έχει πολλές ομοιότητες με τη σημερινή. Όπως και τότε, οι υλικές ευχαριστήσεις επιτρέπονται, τουλάχιστον ο περισσότερος κόσμος έκανε και κάνει τα στραβά μάτια. Οι περισσότερες πνευματικές αναζητήσεις, εάν δεν χωράνε στα υπάρχοντα φτιαχτά, θρησκευτικά ή πολιτικά καλούπια του κατεστημένου, απαγορεύονται. Στα χαμηλότερα στρώματα, ειδικά, ούτε λόγος να μιλήσει κανείς για ελληνική γραμματεία, χωρίς να χαρακτηριστεί εθνικός και να διωχθεί τότε, ενώ στις ημέρες μας χαρακτηρίζεται στην καλύτερη περίπτωση εθεροβάμωνας και αν και δεν διώκεται, τότε σίγουρα παραμερίζεται. Τροφή για σκέψη, Αλλά υπάρχει πάντα η ελπίδα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Ότι τα πιστεύω θα αλλάξουν. Ότι οι άνθρωποι θα κοιτάξουν μέσα τους, θα πιάσουν το νόημα του γνώθης αυτών. Η ελπίδα είναι το τελευταίο δεινό που βγήκε από το κουτί της Πανδώρας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όσο υπάρχει ανατολή, ο άνθρωπος μπορεί να επιλέξει πώς θα ζήσει και για ποιο λόγο. Ελεύθερος. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε πώς αντιλαμβάνονται οι χαρακτήρες του βιβλίου την ελευθερία. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να το διαβάσει. Ευχαριστώ. Η Θεόνη παίρνει τη σκυτάλη και διαβάζει ένα ακόμα απόσπασμα από το βιβλίο. Μακάρι να είχα ανακαλύψει κι εγώ αυτή την απλότητα πιο μπροστά. Δεν μπορούσα τότε να καταλάβω.
Νόμιζα πως έπρεπε να δουλέψω, να γεμίσω χρήματα και λούσα τη γυναίκα μου, να τη στολίζω και να την περιποιούμε άσχετα από τα δικά της πραγματικά συναισθήματα. Η κακία όμως επιστρέφεται και όπως λέει και μια αρχαία προσευχή των εθνικών, ήθε να μένω μακριά από ανθρώπους που με επιβουλεύονται. Ήθε να το καταλαβαίνω αμέσως και να τους απομακρύνω έγκαιρα για να είναι η ζωή μου καλύτερη. Ελπίζω να μην μας ακούει κανείς και νομίζει πως είμαστε ειδωλολάτρες, είπε η κοπέλα χαμογελώντας. Υπάρχουν τόσες σοφές αλλά απαγορευμένες ρίσεις. Αν μελετούσαμε κάποιες από αυτές, θα γινόμασταν σίγουρα καλύτεροι. Αυτό όμως δεν θα συνέφερε ούτε τους δυνατούς, ούτε και τους εγωιστές μοναχοφάιδες. Σε αντίθεση με όλους αυτούς τους άπλιστους που μας περιτριγυρίζουν, πόσο όμορφα θα περνούσαμε ζώντας απλά, στην άκρη μιας μικρής γης. Δεν μας χρειάζεται τίποτα. Και αυτό το εγγυώμαι. Είναι αυτό που ανακάλυψες πρόσφατα κι εσύ. Σου χρειάζεται μια μικρή Εδέμ. Ψωμί, τυράκι, σίκα, λίγο κρασί και ένας ή δύο τρεις αγαπημένοι να τα μοιραστείτε. Κάτι παραπάνω ήξερε ο Επίκουρος. Τα μάτια της Μαρτίνας έλαμψαν στο σκοτάδι. Νομίζω πως ήρθε η ώρα, είπε ανυπόμονα. Φαίνεται πως θυμήθηκε ξαφνικά ότι ο Ντομένικο θα την περίμενε και δεν είχαν άφθονο χρόνο για συζητήσεις. Ναι, της αποκρίθηκε εκείνος. Η φωνή του ήταν τώρα βραχνή από συγκίνηση. Ύστερα της χαμογέλασε τρυφερά. Καλή τύχη, Μαρτίνα. Όπου κι αν πας, να θυμάσαι που και που τον γερο αγαπητό. Κι εγώ σου υπόσχομαι σε αντάλλαγμα πως θα λούζομαι καμιά φορά. Γέλασε η Μαρτίνα. Τον κοιτούσε με άπειρη αγάπη. Τώρα που θα έφευγε, ήταν αυτός που θα της έλειπε περισσότερο από την οικογένεια. Εκείνος και τα δίδυμα. Ο αγαπητός άνοιξε την παλάμη του και άπλωσε στη δική της το κομποσκίνι. «Δεν χρειάζονται πια προσευχές», της είπε. «Τώρα έχεις τη ζωή στα χέρια σου. Αυτό για να θυμάσαι πως καμιά φορά μας συμβαίνουν και πράγματα δίχως καν να τα ζητήσουμε. Ακριβώς επειδή δεν παρακαλάμε για κάτι άπιαστο. Τα πάντα και ένας μικρός κόσμος βρίσκονται πια μέσα στην παλάμη μας. Εκεί μέσα κρύβονται οι στόχοι και τα όνειρά μας και είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε. Να ξέρεις πως ναι, η τύχη είναι τυφλή, αλλά εμείς βλέπουμε, εμείς αποφασίζουμε. Να λες, σε έχω προλάβει η τύχη και δεν σου παραδίνομαι». Κωνσταντίνα, ο λόγος σε σένα. Ήρθε λοιπόν τώρα και η δική μου σειρά να μιλήσω. Βλέπω ανάμεσά σας πρόσωπα φωτεινά, πρόσωπα αγαπημένα, φίλους και συγγενείς με θετική άβρα, όλοι εσείς που χαίρεστε όταν με βλέπετε να ξεκινώ κάτι καινούριο. Βλέπω επίσης αρκετούς εξέχοντες συμπολίτες μας. Να αναφέρω, σας παρακαλώ, είναι η κυρία Αεράκη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος, ο κύριος Σάββας Αβραμίδης, αντιπρόεδρος στον Πολιτιστικό Φορέα. Επίσης, ο πρόεδρος και επίτιμος πρόεδρος της Μικρασιατικής Ένωσης Περιστερίου. Μας θυμούμε την παρουσία τους ο κύριος Δίσκους και ο κύριος Δικόπουλος. Η Διευθύντρια Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κυρία Λιλή Καρκούλια. Επίσης, είναι εδώ η κυρία Ελευθερία Κουμάτου, δημοσιογράφος, και από τον τοπικό τύπο, από τον Ελεύθερο Διάλογο, η κυρία Χριστίνα Αντωνάτου, από την εφημερίδα Πρώτη, ο κύριος Γκίκας. Επίσης, είναι ο κύριος Γιάννης Παρασκευόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Η κυρία Λίνα Μπένου, δημοσιογράφος επίσης και συγγραφέας, εξαίρετη συγγραφέας. Υπάρχουν βεβαίως και άλλοι αρκετοί συγγραφείς εδώ μέσα, βλέπω. Είναι ο κύριος Μιχάλης Χαλάς, τον κύριο Παρασκευόπουλο τον είπα πριν,
Ο κύριος Αντώνης Γκόλτσος από την Ερσάλ, ελληνική λέσχη συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας. Η κυρία Γεωργία Παπαλιμπέρη επίσης από την λέσχη. Ελπίζω να μην ξέχασα κανένα, είναι και η Γαριφαλιά εδώ. Α, η Σύση Θεοφανοπούλου, η αγαπημένη μου. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον. Αν ξέχασα, στην επόμενη παρουσίαση θα τον αναφέρω δύο φορές. Όλοι οι συγγραφείς που ανέφερα φυσικά είναι αγαπημένοι μου και με πολύ αξιόλογο έργο. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Τους περισσότερους από εσάς σας έχω καλησπερίσει στην είσοδο, σας έχω ήδη ευχαριστήσει που ήρθατε απόψε εδώ. Τώρα μένει να σας αποζημιώσω και να σας πω για ποιο λόγο έγραψα αυτό το βιβλίο. Όταν ξεκίνησα να το γράφω και κάποιοι με ρωτούσαν με τι ασχολούμαι τώρα και τους απαντούσα με το 1050 μετά Χριστόν, με κοιτούσαν με απορία. Μα πού σου ήρθε, από πού και ως πού. Όχι, δεν είμαι ιστορικός, όχι, δεν έρχεσε καμία πατριωτική τρέλα, τους έλεγα. Ένιωθα απλώς ότι είμαι τελείως αδύναμη, έρμεο κάποιον που ήθελα να μην μάθω ποτέ ιστορία και μάλιστα μιας πολύ σημαντικής εποχής. Πράγματι δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα για το Μεσαίωνα, στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος εννοείται, στο Βυζάντιο όπως το ονόμασαν κάποιοι επειδή έτσι το ήθελαν. Φανταζόμαστε λοιπόν ότι σε αυτό το κράτος οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν τότε με σταυρούς και θυμιατήρια, δεν έπιναν, δεν γλεντούσαν, δεν είχαν μουσική, δεν χόρευαν, δεν. Είναι ποτέ δυνατόν? Μπορεί αυτό να συμβεί σε Έλληνες? Να λοιπόν η πρώτη αφορμή για να ψάξω και να μάθω. Και μετά ήρθαν και άλλες εκπλήξεις για ήθη και έθιμα και για γεγονότα εκείνης της εποχής που τα αναφέρω και στο βιβλίο. Αυτό όμως που μου προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη είναι οι μεγάλες ομοιότητες εκείνης της εποχής με τη δική μας. Σε τρόπο ώστε οι ήρωές μου θα μπορούσαν να σταθούν ακόμα και σήμερα, στο τώρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή πια δεν κόβουμε μύτες και αυτιά όπως το Μεσαίωνα, σας ανατριχιάζω τώρα με αυτά που λέω, δεν σημαίνει ότι επειδή τότε έκαναν αυτά, ότι σήμερα είμαστε καλύτεροι. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε ακόμα χειρότερα πράγματα. Βλέπουμε σήμερα να κόβονται κεφάλια και να επιδεικνύονται σε εκατομμύρια τηλεθεατές. Ο άνθρωπος είναι το μεγαλύτερο θηρίο. Ας τον ημερέψουμε λίγο με το λόγο και την τέχνη που υπάρχει σε όλους μέσα μας, ας ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας, εφευρίσκοντας τον καλύτερό μας εαυτό, έστω και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περνάμε. Όμως τα μηνύματα που θα ήθελα να δώσω μέσα από αυτό το βιβλίο είναι πολλαπλά. Θα τα ανακαλύψετε μόλις σας διαβάζοντάς το. Μέσα από την ιστορία μιας φτωχής αγροτικής οικογένειας, προσπάθησα να δώσω την αγωνία αυτών των ανθρώπων, για να ανακτήσουν το σχεδόν χαμένο από τα χρέη αγρόκτημά τους. Κάτι υπάρχει όμως, μια σπίθα που το κληρονόμησαν από τον γρουπάκο τους, τον Ακρίτα. Η εποχή των Ακριτών όμως τελείωσε, οριστικά. Και τώρα πια σε αυτή που έρχεται απαιτούνται θυσίες. Σας θυμίζει κάτι? Η ιστορία επαναλαμβάνεται και δυστυχώς, όπως έχει καταγραφεί ιστορικά, τίποτα δεν μπορεί να κερδιθεί με ειρηνικό τρόπο. Όλα κερδίζονται με το σπαθί μας. Όπως θα καταλάβατε και από την ανάγνωση αποσπασμάτων του όσου υπάρχει Ανατολή, είναι ένα βιβλίο με ήρωες και αντιήρωες. Με τη διαφορά ότι οι αντιήρωες είναι πολύ περισσότεροι από τους ήρωες, αυτό δηλαδή είναι συνηθισμένο φαινόμενο και τώρα. Ελπίζουν όμως αυτοί οι άνθρωποι, εξακολουθούν να ελπίζουν και θα ελπίζουν και θα φαντάζονται ότι κάποτε μπορεί να του μοιάσουν του Ακρίτα. Όλο αυτό βέβαια μου βγήκε και στον τίτλο. Είναι ένας τίτλος με διπλή ερμηνεία και γι' αυτό είναι μια πρόταση που δεν τελειώνει. Όσο υπάρχει Ανατολή και μετά τι. Τι εννοεί ο ποιητής? Θα σας πω, αν και δεν εμπεριέχει ποιήση, είναι η αλήθεια. Όσο υπάρχει Ανατολή θα υπάρχει και Δύση και αντίστροφα, γιατί η ζωή κάνει κύκλους. Η Ανατολή έδωσε τα φώτα της στη Δύση για να αναπτύξει τον πολιτισμό της και τώρα γίνεται το αντίθετο. Ναι, πράγματι η ζωή κάνει κύκλους. Μετά από τη Δύση θα έρθει και η Ανατολή.
Και Ανατολή, τι σημαίνει ήλιος, φως, ελπίδα, αναγέννηση, χαρά. Ποτέ δεν πρέπει να απογοητευόμαστε όσο ζούμε. Να πιστεύουμε στην ελπίδα για κάτι καλύτερο και να αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Αυτό το τελευταίο το διδάχτηκα από τους γονείς μου. Γι' αυτό και αυτό το βιβλίο αφιερώνεται σε εκείνους που μου χάρισαν τη ζωή και με έμαθαν πώς να ζω και να φέρομαι σωστά. Θέλω τώρα να δώσω τις ευχαριστίες μου στους ανθρώπους που με βοήθησαν. Πρώτα απ' όλα, στον ιδρυτή των εκδόσεων, τον Μιχάλη Σιδέρη, καθώς και στον εκδότη μου, τον Αντώνη Σιδέρη, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν σε μένα προσωπικά και στο βιβλίο, ώστε να προχωρήσουν στην έκδοσή του σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Επίσης, ευχαριστώ την Τέτη Παλαιοθοδόρου για την πολύ καλή επιμέλεια και συνεργασία που είχαμε, τον αδερφό μου Γιάννη Μόσχο, που με βοήθησε στα κομπιτερικά που δεν έχω ιδέα, καθώς επίσης και στην προσωπική μου υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, Κοραλία Τσιτσάκη Παντελιά, που χάρισε το όνομά της, αυτό το υπέροχο όνομα Κοραλία, σε μία από τις ηρωίδες μου. Ευχαριστώ ακόμα την οικογένειά μου που με στήριξε, τα παιδιά μου Πέτρο, Αθηνά και Βαγγέλη, και τον άντρα μου Στάθη Παντελιά, συνοδοιπόρο και σύντροφο σε οτιδήποτε έχουμε καταφέρει παρεούλα, και τους ζητώ να δείξουν κατανόηση και για το επόμενο βιβλίο που έρχεται. Πιστεύω ότι δεν τους έλειψε η αγάπη μου, ούτε θα τους λείψει ποτέ. Θα τελειώσω με πολύ θερμές ευχαριστίες στα πρόσωπα που συνετέλεσαν στην απόψινή παρουσίαση, με πρώτη την ομιλήτρια και συντονίστρια της παρουσίασης και πολύ αγαπητή αντιδήμαρχο Περιστερίου Μέρη Τσιώτα Μάρκου, μια πραγματική κυρία που εδώ και χρόνια υποστηρίζει τον πολιτισμό με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει. Επίσης, η πολύ σημαντική για μένα, για αυτά που είπαν ή έπραξαν απόψε, αλλά και σημαντική για τις περγαμηνές τους που κανείς δεν ήθελε να αναφέρω λόγω σεμνότητας, είναι η Ελεονόρα Ορφανίδου, δημοσιογράφος και αρχισυντάκτρια του πολιτιστικού τμήματος του ραδιοφωνικού σταθμού 984 και ιστορικός μεσαιωνικών σπουδών. Επίσης, η αρχιτέκτονας και συγγραφέας Μαρία Καλαπανίδα, ο ζωγράφος, αγιογράφος και ιστορικός μεσαιωνικής τέχνης Φίλιππος Κουφέλης, η ηθοποιός και σπουδάστρια Θεόνη Τσούρμα. Επίσης, συνέβαλαν με τη σημαντική τους παρουσία και τους ευχαριστώ γι' αυτό η πολύ καλή χορεύτρια και σπουδάστρια Κατερίνα Αθανασοπούλου, η χορογράφος Εύα Τσατσαράγκου από το Εύα Τσατσαράγκου, ο μουσικοσυνθέτης Τζίμις Κατσαρός από το Underground, ο Κώστας Μαγκόπουλος, ο οργανωτής των πάντων εντός της αίθουσας, επίσης ο Στάθης Καλαμποκής, συγγνώμη, ο βιβλιοποιητής μας. Επίσης έχω σημειώσει εδώ την Στέλλα Κουτσολιάκου που βρίσκεται μπροστά, τον Γιώργο Πριολή και φυσικά τον Ανδρέα Λεμονή στον ήχο. Και επίσης φυσικά ευχαριστώ τα ζαχαροπλαστεία Κάκαλη που με την ευγενική χορηγία τους θα μας γλυκάνουν στην έξοδο. Αγαπημένοι μου φίλοι, όλοι όσοι ήρθατε απόψε εδώ, σας ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά μου. Ο λόγος στην κυρία Αντιδήμαρχο. Επειδή δικαιωματικά
αξίζει ο τελευταίος λόγος να είναι στην Κωνσταντίνα τη Μόσχου. Εγώ απλά θέλω να πω σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Να είστε καλά και υποσχόμαστε και το νέο βιβλίο, κυρία Μόσχου, να έχει εδώ μια παρουσία τόσο όμορφη, τόσο άρτια και τόσο αξιόλογη. Να είστε καλά. Τα μυρολόγια της γραφής τα μυρολόγια.